δεν είναι δική μας ευθύνη το γεγονός ότι οι εξετάσεις των ασθενών ξεπερνούν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Ξεκαθαρίζουν εργαστηριακοί γιατροί που, αντιδρώντας σε νέες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας περί ευθυνών, σημειώνουν ότι οι ίδιοι εδώ και χρόνια καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους. Το αν γίνεται μια συνταγογράφηση μεγάλη, την οποία τη φορτωνόμαστε εμείς στις πλάτες μας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την κοινωνική πολιτική της κάθε κυβέρνησης, αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Όπως δεν είναι ευθύνη και τα χρέη που μαζεύονται αναδρομικά για χρήματα που δεν είναι δικά μας χρέη. Οι εργαστηριακοί γιατροί, που για δεύτερη εβδομάδα κρατούν λόγο αδυναμίας, όπως είπαν, κλειστά τα εργαστηριά τους, επανέλαβαν ότι τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Πλέον οι συνάδελφοί μας δεν ακολουθούν την ειδικότητα της μικροβιολογίας και της ακτινολογίας, γιατί βλέπουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, οπότε στο νοσοκομεία δεν υπάρχουν πλέον ειδικευόμενοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για όλα αυτά τα χρέη που έχουν φορτωθεί στις δικές μας πλάτες. Ανάμεσά τους γιατροί που εργάστηκαν για δεκαετίες και δεν μπορούν ούτε καν στη σύνταξη να βγουν λόγω των χρεών. Όπως την κυρία Δαριβιανάκη, που μετά από 40 χρόνια δεν νιώθει μόνο θλίψη, αλλά και οργή. Οι πιο μεγάλοι γιατροί που είναι κοντά στη σύνταξη, δεν μπορούμε να πάρουμε σύνταξη, αλλά δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε, ούτε να πεθάνουμε. Διότι αυτό το τεχνητό χρέος θα μείνει στα παιδιά μας. Οπότε πρέπει να στεκόμαστε εκεί και να φορτωνόμαστε όλο και καινούριο χρέος. Έχοντας τη στήριξη των ιατρικών συλλόγων της χώρας και τοπικά πληθώρας φορέων, όπως και του Περιφερειακού Συμβουλίου που εξέδωσε ψήφισμα, οι εργαστηριακοί γιατροί ζήτησαν ουσιαστικά μέτρα που, πέρα από την αύξηση του προϋπολογισμού για τις εξετάσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν διαγνωστικά πρωτόκολλα και ορθή συνταγογράφηση, για την έλλειψη των οποίων, όπως είπαν, δεν ευθύνονται ούτε οι εργαστηριακοί, ούτε οι γιατροί που συνταγογραφούν, όπως ούτε οι ασθενείς, αλλά το ότι δεν έχει τεθεί το απαραίτητο πλαίσιο που είναι υποχρέωση της πολιτείας. Εμείς δεν λέμε να μην εξετάζονται οι ασθενείς, να εξετάζονται με βάση τις παθήσεις τους και με βάση το τι προϋποθέτει όμως ο κάθε ιατρικός φάκελος που έχουν στα χέρια τους. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να γίνονται ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση και μετά εμείς να πρέπει να εκτελούμε. Να υπάρχει και σε εμάς ένα πλαφόν. Οι εργαστηριακοί γιατροί, που τόνισαν ότι έχουν κοινό αγώνα για την υγεία με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, έκαναν διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας και αμέσως μετά πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενημερώνοντας τους πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί. Είμαστε δίπλα όλοι οι γιατροί, ενωμένοι και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γιατί η ιατρική έχει έναν όρκο και αυτός είναι ο μοναδικός.